ιδεόμετρα και υπέρ των ονομαζομένων νέων αστυνόμων Α τη σχολή Ταύτη και υπέρ τη απροσκόπτου και εντύπω προκοπή με τη σταδιοδρομία αυτών. Κύριε Λάισον, κύριε Λάισον, κύριε Λάισον. Εν ιδεόμετρα και υπέρ του ακούσε κύριο των Θεών, φωνή τη δέησεω ημών των αμαρτωλών και λέει σε εμά. Επάκουσον ημών ο Θεό των τυριμών, η ελπή πάντων των περάτων τη γη και των εθαλάσσι και έρη μακράν. Και ήλαιο, ήλαιο, γεννού η μηδέσποτε των ατιασιμών και λέει στον ημά. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε τη δόξα να πει με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέσου. Κύριε ο Θεός ημών, ο κυβερνών και εξουσιάζοντας σύμπαντα, ο δούς το προφήτη σου Μωυσή, νόμον εις διακονία του λαού σου, ο ήλιος της δικαιοσύνης και σωτήρ των ψυχών ημών, ο επιφυτής σας του Πανάγιον σου Πνεύμα τους Αγίους Μαθητάς, και Αποστόλου και δι' αυτών την Οικουμένη Αγενεύσα, επίβλεψαν μεγαλόδωρα εξ ουρανού επιγείου εν τη ευσήμω ταύτη ημέρα συνδική αστυνομία, δωρούμενο σε αυτού πλουσία την θεία χάρη σου. Του δε εξερχομένου σήμερα νέου αστυνόμου Α, συνέντησαν, κρατέωσαν, έδωσαν αυτού όπλα φωτό, φώτισαν αυτών τη διάνοια, βρούσαν αυτών τη ζωή και να αναδειχθώσει ικανή αξιωματική, φύλακε τη τάξη και του νόμου, και άξιοι διάκονοι εν την κοινωνία, ει πανέργων αγαθών, ειρήνη, γαλήνης δικαιοσύνης και ασφαλείας του λαού σου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τέλος δοξολογίας. Ανάγνωση ημερησίας διαταγής διοικητού της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, αστυνομικού υποδιευθυντή κυρίας Σοφίας Γαϊτανίδου. Τμήμα, προσοχή. Ημί, ανάπαυση. Πανοσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας Νεούσης και Καμπανίας, κυρίου κυρίου Παντελεήμου. Στρατηγέ, Γενική Επιθεωρητά Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, εκπρόσωπε του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Στρατηγέ, Διηγητά της Πρώτης Μεραρχίας Πεζικού. Στρατηγέ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Στρατηγέ της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων, κύριε Αντιδήμαρχε Βέρειας, εκπρόσωπε του Δημάρχου Βέρειας, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, κύριε Αντιδήμαρχε Παιδείας και Ισότητας Φύλων του Δήμου Βέρειας, κύριε Διευθυντά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας, κύριε Διευθυντά, βοηθέ του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Αντιπύραρχε, εκπρόσωπε του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέρειας, κύριε Ανώτερη Αξιωματική της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας. Κύριοι Πρόεδροι και μέλη Συνδικαλιστικών Ενώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Αγαπητοί διδάσκοντες καθηγητές και εκπαιδευτές του τμήματος. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη σχολή μας και στη μεσημερινή τελετή αποφύτησης των σπουδαστών αξιωματικών του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών, το οποίο μετά από ένα κύκλο σπουδών διάρκειας 6 εβδομάδων φτάνει σήμερα επιτυχώς στην περαίωσή του. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, οι αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών, όταν προάγονται στο βαθμό του αστυνόμου Α, μετεκπαιδεύονται υποχρεωτικά στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Σχολής. Σκοπός της επαγγελματικής αυτής μετεκπαίδευσης των νέων ανώτερων πλέον αξιωματικών είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής τους μόρφωσης, η συζήτηση και η ανάλυση των όποιων προβλημάτων ανέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η έρευνα, η μελέτη, καθώς και η ενημέρωση επάνω στα σύγχρονα αλλά και γενικότερα θέματα και προβλήματα τα οποία εντοπίζονται κυρίως στη διοίκηση προσωπικού και στον επιτελικό σχεδιασμό, αλλά και σε θέματα επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και σχέσεων κράτους-πολίτη,
με απότερο στόχο τη δημιουργία ηγετικών στελεχών ικανών να αναδείξουν το δυναμισμό του σώματος της ελληνικής αστυνομίας και παράλληλα την ικανότητά του να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες μεταβαλλόμενες προκλήσεις της κοινωνίας. Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στα πλαίσια εκπλήρωσης αυτού του σκοπού και προάγοντας πάντοτε τη σωστή μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των σπουδαστών της, κατάρτισε και εφάρμοσε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποτελούμενο από συναφείς με την επίτευξη του στόχου θεματικές ενότητες, όπως οργάνωση, διοίκηση, ηγεσία και θέματα ειδικού αστυνομικού δικαίου, θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, νομικά, εθνικά και διεθνή θέματα, θέματα επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και σχέσεων κράτους-πολίτη, καθώς και μία πληθώρα διαλέξεων που άπτονται σύγχρονων και ουσιαστικών ζητημάτων. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε χάρη στην πολύτιμη αρρωγή διακεκριμένων καθηγητών και επιστημονικών συνεργατών τους από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας, εισαγγελικών λειτουργών, ιατροδικαστών, καθώς και στελεχών της ελληνικής αστυνομίας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου για την καθοριστική συμβολή τους στην επιμόρφωση και την παροχή γνώσεων υψηλού επίπεδου στους σπουδαστές του τμήματος, αλλά και για τη συνεργασία και τη στήριξη που παρέχουν στη σχολή μας όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται σήμερα με επιτυχία το σύντομο αλλά άκρως επιμορφωτικό πρόγραμμα σπουδών και σε λίγο θα έχετε την τιμή και τη χαρά να παραλάβετε το πτυχίο σας από το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειου Ελλάδος. Η σημερινή μέρα όμως αποτελεί και έναν ιδιαίτερο σταθμό για την υπηρεσιακή σας εξέλιξη. Ο βαθμός του αστυνόμου Α, τον οποίο επάξια φέρεται, και ο ρόλος με τον οποίο ο βαθμός αυτός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος, έχουν καθοριστική σημασία όχι μόνο για τη διοικητική, αλλά και για την επιχειρησιακή λειτουργία του σώματος. Οπλισμένοι με καινούργια πλέον γνωστικά εφόδια, μην σταματάτε να μεριμνάτε για τη συνεχή επιμόρφωση και μετεκπαίδευσή σας. Να αναζητάτε διαρκώς τη διερεύνηση του πνευματικού και του επαγγελματικού σας ορίζοντα. Εξάλλου, η διαρκή μάθηση αποτελεί ένα απαραίτητο συστατικό κάθε επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα λειτουργήμα όπως αυτό του αστυνομικού. Μέσω της εκπαίδευσης, ο σύγχρονος αστυνομικός εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του. Μην επαναπάβεστε λοιπόν. Ο αστυνομικός οφείλει να βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου, σεβόμενος το Σύνταγμα, τους νόμους, μα πάνω απ' όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, η κοινωνία μας έχει ανάγκη, προσδοκά και δικαιούται μια αστυνομία ικανή και άξια, ανοιχτή στους πολίτες της. Οι πολίτες θέλουν τον αστυνομικό επαγγελματία, εκπαιδευμένο και υπεύθυνο, αμερόληπτο, αλλά και ευαίσθητο απέναντι στον άνθρωπο. Οι περισσότεροι από εσάς είστε ήδη έμπειροι αξιωματικοί. Από σήμερα αποτελείτε και επισήμως τη νέα γενιά των ανώτερων αξιωματικών του σώματος, από την οποία θα προκύψει η μελλοντική φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά σας, το γνωρίζετε ήδη πως δεν είναι εύκολος. Η αποστολή σας θα γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητική, αλλά ταυτόχρονα όλο και πιο υψηλή και πολύτιμη. Μην διστάζετε να θέτετε στόχους, να κάνετε προγραμματισμό, να κάνετε προτάσεις βελτίωσης. Παράλληλα όμως, να έχετε την ψυχική δύναμη και την προσαρμοστικότητα, να βρίσκετε τρόπους για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Μην φοβάστε να εντοπίζετε προβλήματα, όμως ταυτόχρονα να έχετε τη βούληση να δίνετε και λύσεις. Να ενημερώνετε, να καθοδηγείτε και να κατευθύνετε το προσωπικό σας. Να συνεργάζεστε, να αγαπάτε τους συναδέλφους σας και να κερδίζετε το σεβασμό τόσο των υφισταμένων όσο και των προϊσταμένων σας. Να διαχειρίζεστε την εξουσία που σας δόθηκε από την πολιτεία με σύνεση και πάντοτε προς όφελος της κοινωνίας που υπηρετείτε. Με τις σκέψεις αυτές και την ελπίδα ότι όλοι σας θα φανείτε αντάξει των προσδοκιών όλων μας και ως νέα γενιά ηγετικών στελεχών της ελληνικής αστυνομίας, θα καταφέρετε να αναβαθμίσετε ακόμα περισσότερο το αστυνομικό μας λειτουργήμα. Συγχαίρω τον καθένα από εσάς προσωπικά για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του και σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία με επιτυχίες, υγεία και κάθε ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Κύριε Γενικά Επιθεωρητά Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αφού σας υποβάλλω για μία ακόμη φορά τις θερμές ευχαριστίες μου για την τιμή που μας κάνετε να παρευρίσκεστε σήμερα στη σχολή μας,
Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τους 41 απόφοιτους του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών και να σας παρακαλέσω για έναν χαιρετισμό και την απονομή των πτυχίων. Σας ευχαριστώ. Πάνω στο Ρεγιότατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα ως εκπρόσωπος του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, στην τελετή αποφύτηση των αστυνόμων Α του Τμήματος Επαγγελματικής Μεταεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών, σε μια τελετή που αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό σταθμό στην επαγγελματική διαδρομή και στην υπηρεσιακή εξέλιξη του αξιωματικού. Κάθε αξιωματικού που έχοντας ολοκληρώσει το υπηρεσιακό του ρόλο της χαμηλότερης βαθμίδας της ιεραρχικής κλίμακας είναι έτοιμος, αξιοποιώντας και τις επιπλέον γνώσεις που έλαβε από την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και παράλληλα την εμπειρία και τις ικανότητές του να καταλάβει θέσεις αυξημένης διοικητικής ευθύνης στην ελληνική αστυνομία ως ανώτερος πλέον αξιωματικός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αστυνόμοι Α, η ελληνική κοινωνία δικαιούται και προσδοκά μια αστυνομία ικανή, αποτελεσματική και ανθρώπινη, μια αστυνομία ανοιχτή στην κοινωνία, κοντά στον πολίτη και στα προβλήματά του. Οι πολίτες θέλουν τον αστυνομικό εκπαιδευμένο, εξοπλισμένο με πνευματικά και ακαδημαϊκά εφόδια, επαγγελματία, υπεύθυνο, αλλά και ευαίσθητο απέναντι στον άνθρωπο. Η μέρημνα για την εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού αποτελούν βασικές προτεραιότητες στην ελληνική αστυνομία. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να βελτιώσουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας στα σύγχρονα και γενικότερα θέματα διοίκησης προσωπικού και επιτελικού σχεδιασμού, ώστε να εκπληρώνουμε με αποτελεσματικότητα και επάρκεια την αποστολή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εξαίρετους καθηγητές, τους εκπαιδευτές σας και το προσωπικό της Σχολής Μεταεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας για τις προσπάθειες και το ενδιαφέρον τους, ώστε η εκπαίδευσή σας να είναι άρτια και υψηλού επίπεδου. Συγχαίρω τον καθένα από εσάς προσωπικά και σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία, με υγεία και επιτυχίες και κάθε επιτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Όντας βέβαιος ότι θα φανείτε αντάξει των προσδοκιών της κοινωνίας, θα ήθελα να σας προστρέψω να μην διστάζετε, να θέτετε στόχους και να κάνετε προτάσεις βελτίωσης, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο το αστυνομικό λειτουργήμα, όμως παράλληλα να διαχειρίζεστε την εξουσία σας με σύνεση, πάντα προς όφελος των πολιτών που υπηρετείτε. Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας, για το οποίο αξίζει να είστε περήφανοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τμήμα, προσώ, κύριε. Είμαι ανάπαυση. Απονομή πτυχίων. Παρακαλείται ο κύριος Γενικός να προσέλθει για την επίδοση. Αστυνόμος Α, Παπαδοπούλου Έλλη. Αστυνόμος Α, Ξανθιάκος Παντελεήμων. Αστυνόμος Α, Παπανικολάου Γεωργία. Αστυνόμος Α, Ζουρνατζής Φίλιππος. Αστυνόμος Α, Σωτηριάδου Ειρήνη. Αστυνόμος Α, Θολούλης Αθανάσιος. Αστυνόμος Α, Ματθαίο Εκατερίνη. Αστυνόμος Α, Λαμπροπούλου Νίκη. Αστυνόμος Α, Τσουλόγλου Κυριάκος. Αστυνόμος Α, Καταραχιάς Ευάγγελος Βασίλειος.
Αστυνόμος Α, Τσουμάνης Λάμπρος. Αστυνόμος Α, Δίνου Γεώργιος. Αστυνόμος Α, Κοκκίνης Ιωάννης. Αστυνόμος Α, Μαϊκόπουλος Άγγελος. Αστυνόμος Α, Θεοδωρακούδης Στέφανος. Αστυνόμος Α, Αναγνωστόπουλος Νικόλαος. Αστυνόμος Α, Βλότζος Παναγιώτης. Αστυνόμος Α, Τζουμαϊλής Χρήστος. Αστυνόμος Α, Οικονόμου Βασίλειος. Αστυνόμος Α, Γεροκότσος Κωνσταντίνος. Αστυνόμος Α, Ποζατζίδης Κωνσταντίνος. Αστυνόμος Α, Εμμανουηλίδης Χαρίλαος. Αστυνόμος Α, Χαραλαμπάκης Κωνσταντίνος. Αστυνόμος Α, Γκρεμπογιάννης Χρήστος. Αστυνόμος Α, Γιαννάκος Ευάγγελος Σπυρίδων. Αστυνόμος Α, Καραμουσαλίδης Αλέξανδρος Ισαΐας. Αστυνόμος Α, Καλτσάς Δημήτριος. Αστυνόμος Α, Τόρος Μιχαήλ. Αστυνόμος Α, Παπαγεωργίου Αθανάσιος. Αστυνόμος Α, Καμάριος Δημοσθένης. Αστυνόμος Α, Καράς Ιωάννης. Αστυνόμος Α, Τάνος Πέτρος. Αστυνόμος Α, Γούλας Πέτρος. Αστυνόμος Α, Ιωαννίδης Παντελεήμων. Αστυνόμος Α, Αλμπάνογλου Κωνσταντίνος. Αστυνόμος Α, Δρισπιώτης Αλέξανδρος. Αστυνόμος Α, Βαζούρας Χρήστος. Αστυνόμος Α, Αλεξίου Γεώργιος. Αστυνόμος Α, Γούσας Γεώργιος. Αστυνόμος Α, Πασχάλης Δημήτριος. Αστυνόμος Β, Γαβρανίδης Κυριάκος. Λήψη αναμνηστικής φωτογραφίας. Τμήμα, προσεσόρ, χ. Κλείνατε. Επιδέ, ξιαπ. Πέρας τελετής, μετά τη φωτογράφηση θα ακολουθήσει δεξίωση στον ίδιο χώρο.